Σήμερα θα λύσουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με ταχύτητες. Λέει το εξής, ένα αυτοκίνητο Α κινείται με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β που κινείται με 120 χιλιόμετρα την ώρα προσπερνάει το Α. Σε πόσα λεπτά της ώρας τα δύο αυτοκίνητα θα απέχουν ένα χιλιόμετρο. Ας πούμε ένα παράδειγμα για την ταχύτητα, το οποίο λέω συνήθως. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος διανύει την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μήπως ξέρει κανείς πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή η απόσταση. Ας πούμε ότι είναι 500 χιλιόμετρα περίπου. Και πόσες ώρες περίπου κάνει κάποιος για να διανύσει αυτά τα 500 χιλιόμετρα. Με τι ταχύτητα έτρεχε κατά μέσον όρο, αφού διήνει σε 500 χιλιόμετρα σε 5 ώρες. Η ταχύτητά του ήταν 500 χιλιόμετρα δια 5 ώρες ίσον 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κάνουμε δηλαδή τη διαίρεση 500 δια 5 και κρατάμε τις μονάδες χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ταχύτητα λοιπόν είναι το διάστημα που διανύει το κινητό δια το χρόνο T. Το διάστημα είναι 500 χιλιόμετρα, ο χρόνος είναι 5 ώρες. Σε αυτόν τον τύπο μπορούμε να κάνουμε χιαστή και θα έχουμε S ίσον V επί T. Ή μπορούμε ακόμα να λύσουμε ως προς το χρόνο, δηλαδή να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με το Y, με την ταχύτητα, με το συντελεστή του αγνώστου, αν ο άγνωστος είναι ο χρόνος T, και έτσι θα βρούμε ότι το T είναι S δια V. Θυμόμαστε απ' έξω μόνο τον απλό τύπο και αν χρειαστεί βρίσκουμε και αυτούς τους δύο, χωρίς να τους θυμόμαστε απ' έξω. Να φτιάξουμε ένα σχήμα. Έχουμε, ας πούμε, σε αυτό το σημείο το αυτοκίνητο Α, τη στιγμή που το προσπερνάει το Β. Το αυτοκίνητο Α, από ό,τι λέει το πρόβλημα, κινείται με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, το βα είναι 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το αυτοκίνητο Β κινείται με ταχύτητα ββ 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, τη στιγμή που το προσπερνάει. Αυτό που μας ζητάει είναι μετά από πόσα λεπτά η απόσταση των δύο αυτοκινήτων είναι ένα χιλιόμετρο. Μετά από κάποια λεπτά το αυτοκίνητο Α θα είναι εδώ και το αυτοκίνητο Β θα είναι εδώ και η απόστασή τους θα είναι ένα χιλιόμετρο. Το Α θα έχει διανύσει αυτήν την απόσταση. Ας το συμβολήσουμε με S του Α. Το S είναι το διάστημα που διανύει το κινητό. Από τη λέξη διάστημα στα αγγλικά. Πώς είναι το διάστημα στα αγγλικά? Space λοιπόν, το διάστημα στο σύμπαν και το διάστημα που διανύει το κινητό. Αυτό είναι το διάστημα που διανύει το α. Το συμβολίζουμε με Sα. Και το διάστημα που διανύει το β είναι αυτό. Και το συμβολίζουμε προφανώς με Sβ. Τι λέτε να κάνουμε τώρα για να λύσουμε το πρόβλημα? Πώς να ξεκινήσουμε? Έχει κανείς κάποια ιδέα? Έχουμε δώσει συμβολισμούς, το Sα, το βα, το Sβ, το ββ. Έχουμε συμβολήσει τα διαστήματα Sα και Sβ, τις ταχύτητες βα και ββ. Μένει να συμβολήσουμε και το χρόνο που αναζητούμε. Σε πόσα λεπτά τα δύο αυτοκίνητα θα απέχουν ένα χιλιόμετρο, άρα αναζητούμε το χρόνο. Έστω ότι τα δύο αυτοκίνητα θα απέχουν ένα χιλιόμετρο μεταξύ τους, μετά από, μπορούμε να πούμε τε λεπτά, αλλά εδώ θα πρότεινα να πούμε τε ώρες. Αφού έχουμε τις ταχύτητες σε χιλιόμετρα την ώρα, ας βρούμε το χρόνο σε ώρες και το μετατρέπουμε σε λεπτά. Είναι πιο εύκολο. Μετά από τε ώρες λοιπόν το πρώτο αυτοκίνητο θα έχει διανύσει Sα διάστημα, ενώ το δεύτερο αυτοκίνητο Sβ διάστημα. Με τι θα ισούται το Sα διάστημα, τι σχέση θα έχει με την ταχύτητα που είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα και με το χρόνο που έχει περάσει? Σε τε ώρες, το οποίο θα είναι και μέρος της ώρας κατά πάσα πιθανότητα, σε τε ώρες το Α αυτοκίνητο έχει διανύσει διάστημα Sα ίσον πόσο? Το αυτοκίνητο τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μία ώρα θα έχει διανύσει 100 χιλιόμετρα. Σε δύο ώρες 2 επί 100 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα. Σε τρεις ώρες 300 χιλιόμετρα. Σε τε ώρες πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει? 100 τε χιλιόμετρα. Αυτός είναι και ο τύπος S ίσον V επί T. Δηλαδή το διάστημα είναι η ταχύτητα 100 επί το χρόνο T. Σε τε ώρες το β' αυτοκίνητο θα έχει διανύσει Sβ' ίσον πόσο διάστημα? 120 τε. Πάλι σε μία ώρα θα έχει διανύσει 120 χιλιόμετρα, σε δύο ώρες 2 επί 120, σε τρεις ώρες 3 επί 120, σε τε ώρες τε επί 120. Το Sα και το Sβ τι σχέση έχουν με το ένα χιλιόμετρο? Φαίνεται στο σχήμα.
σε τι ώρες το α αυτοκίνητο θα έχει φτάσει μέχρι το σημείο α, θα έχει διανύσει δηλαδή διάστημα Sα, σε τι ώρες το β αυτοκίνητο θα έχει διανύσει διάστημα Sβ και η απόστασή τους των δύο αυτοκινήτων, εδώ θα κινούνται τα δύο αυτοκίνητα, η απόστασή τους θα είναι ένα χιλιόμετρο. Άρα ποια σχέση συνδέει το Sα και το Sβ? Η διαφορά των δύο διαστημάτων θα είναι ένα χιλιόμετρο, άρα Sβ μείον Sα ίσον 1. Αντικαθιστούμε το Sβ και το Sα και έτσι έχουμε 120 τ μείον 100 τ ίσον 1 χιλιόμετρο. Μια πάρα πολύ απλή εξίσωση πρώτου βαθμού, το 20 τ είναι 1, άρα το τ είναι 1 εικοστό ώρες. Θυμίζω ότι έχουμε δουλέψει σε ώρες. Πόσο είναι το 1 εικοστό της ώρας? Θα κάνω μια πιο εύκολη ερώτηση. Η μία ώρα έχει 60 λεπτά. Πόσα λεπτά είναι το 1 εικοστό της ώρας? Το 1 δέκατο της ώρας πόσα λεπτά είναι? Μετά θα βρούμε το 1 εικοστό της ώρας. Το 1 δέκατο είναι 60 δια 10, δηλαδή 6 λεπτά. Και το 1 εικοστό θα είναι το μισό του 1 δέκατο, ή 60 δια 20 μάλλον, ή το μισό του 6 ότι κάνει 3, ή 60 δια 20 που κάνει 3 λεπτά. Απαντάμε όπως ακριβώς ρωτάει το πρόβλημα. Μετά από 3 λεπτά, τα δύο αυτοκίνητα θα απέχουν 1 χιλιόμετρο. Αυτή η διαφορά, δηλαδή τα 20 χιλιόμετρα που τρέχει παραπάνω το β αυτοκίνητο, έχουν ως αποτέλεσμα μέσα σε 3 λεπτά το β αυτοκίνητο να έχει πάει 1 χιλιόμετρο μπροστά. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος να λυθεί το ίδιο πρόβλημα, χωρίς τους τύπους της ταχύτητας. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι το αυτοκίνητο β απομακρύνεται από το α με ποια ταχύτητα? Επειδή το β κινείται με 120 χιλιόμετρα την ώρα και το α με 100, ποια είναι η ταχύτητα του β σε σχέση με το α? Ταχύτητα 120 μείον 100 ίσον 20 χιλιόμετρα την ώρα. Αφού το β αυτοκίνητο τρέχει με 120 και το α με 100, σε μία ώρα το β θα έχει κάνει 120 χιλιόμετρα, ενώ το α αυτοκίνητο θα έχει κάνει 100 χιλιόμετρα. Άρα σε μία ώρα το β θα έχει απομακρυνθεί από το α με ταχύτητα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι η ταχύτητα του β σε σχέση με το α. Είναι η σχετική ταχύτητα δηλαδή. Άρα το β απομακρύνεται από το α με ταχύτητα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορούμε να σκεφτούμε με την απλή μέθοδο και να μην χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της ταχύτητας. Ας βάλουμε το χρόνο και την απόσταση του β από το α. Ο χρόνος είναι σε ώρες και η απόσταση είναι σε χιλιόμετρα. Αν ο χρόνος είναι μία ώρα, η απόσταση του β από το α θα είναι 20 χιλιόμετρα. Αν ο χρόνος είναι τ ώρες, η απόσταση του β από το α θα είναι 1 χιλιόμετρο. Είναι αυτό που ζητάμε. Τα ποσά απόσταση και χρόνος είναι ανάλογα, κινούμαστε με σταθερή ταχύτητα, άρα το τ προς 1 είναι ίσο με το 1 εικοστό της ώρας. Το 1 εικοστό της ώρας είναι 3 λεπτά, όπως είπαμε. Ο χρόνος λοιπόν είναι το 1 εικοστό της ώρας ίσον με 3 λεπτά. Ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τον τύπο, να πούμε δηλαδή ότι V ίσον S δια T, να πολλαψιάσουμε χιαστή V επί T ίσον S και να διαιρέσουμε μετά με το συντελεστή του αγνώστου. Ο άγνωστος είναι το T, ο συντελεστής του είναι το Y, διαιρούμε και τα δύο μέλη με το συντελεστή του αγνώστου για να λύσουμε ως προς T. Και έχουμε ότι το T είναι S δια V, όπως είπαμε και προηγουμένως, άρα είναι 1 χιλιόμετρο δια 20 χιλιόμετρα την ώρα. Τα χιλιόμετρα απλοποιούνται αν κάνουμε το σύνθετο απλό και έχουμε 1 εικοστό χιλιόμετρα δια 1 δια χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό ισούται με 1 εικοστό χιλιόμετρα επί ώρα, γιατί κάνουμε το σύνθετο κλάσμα απλό, δια χιλιόμετρα επί 1, άρα 1 εικοστό ώρες. Φυσικά δεν χρειαζόντουσαν όλα αυτά να τα κάνουμε αναλυτικά. Αυτός ήταν ο β' τρόπος και είχαμε δύο υποπεριπτώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε γ' τρόπος. Αυτό το ξαναγράφουμε στο γ' τρόπο.